Ουκρανός ποδοσφαιριστής Αντρέι Γιαρμολένκο ήταν μια από τις πιο πολύ συζητημένες μεταγραφές του περασμένου Αυγούστου. Η γερμανική Μπορούσια Ντόρτμουντ για να εντάξει τον 28χρονο επιθετικό στο ρόστερ της πλήρωσε στους Ουκρανούς 25 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία ωστόσο αντί να καταλήξουν στα ταμεία της ομάδας εμβάστηκαν στο λογαριασμό υπεράκτειας εταιρείας στην Κύπρο με την ονομασία Δυναμό Κιέβου Κύπρου. Μια εταιρεία που δημιουργήθηκε σύμφωνα με την έρευνά μας στο αρχείο του τμήματος εφόρου εταιριών λίγους μόνο μήνες προηγουμένως και συγκεκριμένα στις 19 Ιανουαρίου 2017. Έχει την έδρα της στη Λεμεσό και εκπροσωπείται από δύο πρόσωπα κυπριακής καταγωγής. Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο η ουκρανική ομάδα απέφυγε τη φορολογία της συναλλαγής από τις αρχές της Ουκρανίας. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, η αστυνομία της Ουκρανίας σε συνεργασία με το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης Διαφθοράς διερευνά την υπόθεση και μάλιστα εξετάζονται αδικήματα που τιμωρούνται με φυλάκιση από 5 έως 12 χρόνια. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Δυναμό Κιέβου αρνείται να παραδώσει τα πιστοποιητικά για τη μεταγραφή του ποδοσφαιριστή. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες του Αλφα, μέχρι στιγμής δεν έχει ζητηθεί η συνδρομή των Κυπριακών Αρχών, ωστόσο δεν αποκλείεται αυτό να γίνει στην εξέλιξη των ερευνών για την υπόθεση.